Με τον κύριο Θοδωρή Σκυλακάκη, λοιπόν, τον ευρωβουλευτή της ομάδας των Φιλελευθέρων, θα συζητήσουμε. Κύριε Σκυλακάκη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας από τις βροχερές Βρυξέλλες. Βροχερές είναι οι Βρυξέλλες, εδώ δεν έχουμε βροχή σήμερα. Θέλω να μου πείτε, έχουν τώρα αυτή την ώρα, να ενημερώσουμε όλους, οι οδηγοί των λεωφορείων που επιμένουν να είναι σε απεργία, θα κάνουν μια γενική συνέλευση για να αποφασίσουν. Μάλιστα, γνωρίζουμε ότι συχνά για να γίνει αυτή η γενική συνέλευση σταματούν και τα μέσα να κυκλοφορούν στην Αθήνα, τα τρόλεϊ ή τα λεωφορεία. Κύριε Σκυλακάκη, πρόσφατα κάνατε μια πρόταση και γι' αυτό θέλω τη γνώμη σας πάνω σε αυτό, για το πώς πρέπει να αποφασίζονται οι απεργίες, ειδικά φαντάζομαι και στα ζητήματα αυτά των υπηρεσιών κοινής ωφελίας, τα δημόσια μέσα, μεταφοράς ή ό,τι άλλο. Θέλω να την ακούσω αυτή και να τη συζητήσουμε, να μας πείτε και τι γίνεται σε άλλες χώρες. Η πρότασή μου είναι πολύ απλή. Πιστεύω ότι ειδικά σε αυτά τα μέσα και με την εμπειρία που έχει η Ελλάδα των πάρα πολλών απεργιών που ταλαιπωρούν το κοινωνικό σύνολο, θα πρέπει οι απεργίες να γίνονται με καθολική μυστική ψηφοφορία. Αν παρακολουθήσατε τα μέτρα στο μετρό, οι απεργίες είχαν μια συμμετοχή 16, 17, 30%. Δεν γίνεται λοιπόν να έχουμε με τόσο μικρή συμμετοχή απεργίες που να μπλοκάρουν ολόκληρο το σύστημα μιας πόλης και μιας πόλης που είναι το 40% της χώρας. Η θέση αυτή είναι και δημοκρατική, ισχύει σε άλλες χώρες. Υπήρχε μια μεγάλη διαμάχη στην Μεγάλη Βρετανία προ πολλών ετών γι' αυτό και σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι είναι μια μόνιμη μεταρρύθμιση, γιατί καλώς κακώς η επιστράτευση δεν είναι μεταρρύθμιση, ένα μέτρο το οποίο γίνεται έκτακτα, αποκλειστικά σε έκτακτες περιστάσεις και οριακής νομιμότητας με βάση διεθνείς συμβάσεις. Οπότε πρέπει να βρούμε μια πραγματική μεταρρύθμιση στον χώρο αυτό. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να πω ότι πρέπει να δούμε και την αποκατάσταση του κύρους και της ύπαρξης του συνδικαλισμού στον ιδιωτικό τομέα. Διότι αυτή τη στιγμή, ξέρετε τι συμβαίνει, έχουμε συνδικαλισμό αποκλειστικά στο δημόσιο και η πραγματική εργασιακή ζούγκλα είναι βεβαίως στον ιδιωτικό τομέα, όπου γίνονται πάρα πολύ σκληρά πράγματα για τους εργαζομένους, το 1,5 εκατομμύριο σχεδόν ανέργους που έχουμε και οι οποίοι ψάχνουν απεγνωσμένα για δουλειά. Έχουμε λοιπόν ανάγκη για μια συνολική μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου του συνδικαλισμού. Κύριε Σκυλακάκη, αυτό που συνέβη είναι ότι ακριβώς επειδή δεν υπήρχαν δομές πιο εύπλαστες, πιο λειτουργικές θα έλεγα, δηλαδή που να εξυπηρετούν τελικώς τα συμφέροντα και των εργαζομένων και των εργοδοτών και τελικώς τα συμφέροντα της οικονομίας, επειδή ακριβώς δεν είχαμε μάθει σε αυτό, είχαμε μάθει στο όποτε θέλω τραβάω μια απεργία, συγκρουσιακές δηλαδή γενικώς δομές, δεν καταφέραμε να κάνουμε κάτι που θα ήταν πιο έξυπνο από αυτό στο οποίο καταλήξαμε. Καταλήξαμε στο να διαλύσουμε τα πάντα. Δηλαδή, ό,τι υπήρχε, όλες τις συλλογικές συμβάσεις, όλη τη δομή των συζητήσεων, που υπήρχε μια κάποια διαδικασία, και να μην έχουμε τίποτε ακριβώς αυτή τη στιγμή. Άρα, υπάρχει το θέμα να ξαναστήσουμε. Καμία ευρωπαϊκή κοινωνία δεν είναι χωρίς να υπάρχουν διευθετήσεις στην αγορά εργασίας, χωρίς να υπάρχουν συλλογικές συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει ένα περιβάλλον. Όμως αυτό δεν μπορεί να γίνεται με το έτσι θέλω του καθενός. Θέλει επομένως να βρούμε ένα καινούριο πλαίσιο. Αυτό είναι πολύ δύσκολο και δεν ξέρω ποιες είναι οι δικές σας προτάσεις. Τι σκέφτεστε, πώς θα περάσουν δηλαδή από την αυθαιρεσία του παρελθόντος στην ανυπαρξία που υπάρχει σήμερα σε κάτι καινούριο το οποίο θα είναι λειτουργικό? Κοιτάξτε, πρέπει καταρχήν να ξαναρχίσουμε να συζητούμε ουσιαστικά σε αυτή τη χώρα. Εδώ πέρα τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία πολλά χρόνια για να είμαστε ακριβείς, δεν έγινε ποτέ πραγματική συζήτηση. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για το μετρό. Στο μετρό μειώθηκαν οι μισθοί. Είναι σαφές ότι πρέπει να μειωθούν οι μισθοί. Ήταν παράλογοι οι μισθοί εκεί πέρα. Αλλά μειώθηκαν οι μισθοί. Το ίδιο για τους ανθρώπους που είχαν μπει κανονικά και έκαναν δύσκολες δουλειές και το ίδιο και για τα προεκλογικά ρουσφέτια υπουργών των κυβερνήσεων, κάποιοι είναι ακόμη υπουργοί, τα οποία μπήκαν την τελευταία στιγμή το 2009, το 2004 και πιο πριν. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε αυτή την διπλή γλώσσα, τη γλώσσα των εξαιρέσεων και ταυτόχρονα να λέμε ότι δεν κάνουμε εξαιρέσεις. Πρέπει με ειλικρίνεια και το πολιτικό σύστημα και οι εργαζόμενοι να καθίσουν σε ένα τραπέζι σοβαρού διαλόγου. Ναι. Πάντως εδώ την πληρώνουν οι άνθρωποι και γιατί έγιναν δημόσιο. Το θέλανε βέβαια, αυτό θέλανε, δεν θέλανε τίποτα άλλο. Αγώνες έχουν γίνει πάρα πολύ για να είναι δημόσιο. Οπότε τώρα σου λέει το δημόσιο, άμα δουλεύεις για το δημόσιο, θα έχεις μία αμοιβή. Όπου και αν δουλεύεις, λίγο πολύ θα είναι η ίδια η αμοιβή σου.
Ναι, κοιτάξτε, αυτό επειδή το δημόσιο έχει και γιατρούς, έχει και νομικούς, έχει και ανθρώπους που κάνουν επικίνδυνες εργασίες, είναι ακριβώς η έλλειψη διαλόγου που περιγράφουμε. Mm-hmm. Αλλά κυρίως είναι τελικώς καταλήξαμε σε έναν οδοστρωτήρα, αυτό λέω. Δηλαδή ότι το μνημόνιο και η πίεση της Τρόικας, για την οποία εσείς και πρόσφατα έχετε κριτικάρει αυτή την επιμονή και την ανακάλυψη συνεχώς, κόψε και αυτό, κόψε και τ' άλλο, ότι τελικώς πάμε σε έναν οδοστρωτήρα, το οποίο κάπως αυτό το πράγμα πρέπει να διαφοροποιηθεί, εφόσον βεβαίως επέλθει αυτή η τόσο ποθητή ισορροπία και ξεκινήσουμε να ξαναχτίσουμε από την αρχή το κράτος μας. Κοιτάξτε, ο λόγος που έγινε αυτός ο δροστοτήρας είναι ότι πήγαμε σε μια μανιχαϊκή σύγκρουση του καλού με το κακό, αντιμνημονιακή με μνημονιακούς, γιατί τα δύο τρίτα της κυβέρνησης Παπανδρέου κοροϊδεύαν και καθυστερούσαν και η αξιωματική αντιπολίτευση επέλεξε να υψώσει το λάβαρο του αντιμνημονιακού αγώνα. Mm-hmm. Και αυτό δημιούργησε, αντί για την ουσιαστική συζήτηση και μια σοβαρή εθνική προσπάθεια μεταρρυθμίσεων, να στηριζόμαστε για μεταρρυθμίσεις αποκλειστικά στην Τρόικα. Η Τρόικα υποχώρησε, κατά τη γνώμη μου, απαράδεκτα στα θέματα φορολογίας, δηλαδή στη χώρα με τους υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές αυξήσαμε και άλλο τους φόρους, με αποτέλεσμα να έχουμε πρόβλημα σήμερα. Το πραγματικό κίνδυνο για το πρόγραμμα είναι να αρνηθούν οι άνθρωποι να πληρώσουν φόρους που πάρα πολλοί ήδη το κάνουν. Λοιπόν, ναι, άλλοι το κάνουν εξ ανάγκης και άλλοι το κάνουν γιατί. Άλλοι από επιλογή. Διότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν και τελικώς θα γίνει για πάρα πολλούς από επιλογή. Αυτό λοιπόν, αυτό το σφάλμα πρέπει να το ανατάξουμε. Πρέπει να αρχίσουμε να συζητούμε ένα πρόγραμμα πραγματικών εθνικών μεταρρυθμίσεων χωρίς κραυγές, με σοβαρότητα, με διάλογο. Δεν μπορεί να έχουμε, να ζω σε ένα παράδειγμα, 250.000 ανθρώπους στα συσίτια για τους οποίους δεν δίνει το κράτος ούτε ένα ευρώ, γίνονται από την εκκλησία και από άλλες οργανώσεις, και από τους ιδιώτες, από κάποιους δήμους, mm-hmm, και από ιδιώτες, και να μην συζητάμε το πρόβλημα του κοινωνικού κράτους. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, όταν γίνεται τώρα η πληρωμή από τη δόση, να προηγούνται τα εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων και να μην δίνονται πίσω τα χρήματα στις επιχειρήσεις που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Πρέπει να βρούμε, να κάνουμε τον σοβαρό διάλογο που πρέπει να βάλουμε τα χρήματα. Τα χρήματα στην Ελλάδα θα είναι για πολλά χρόνια πολύ λίγα. Μάλιστα. Διότι θα αρχίσουμε να γυρνάμε πίσω λεφτά από του χρόνου, θα δίνουμε 5, 8, 10 δις το χρόνο πίσω για τόκους και χρεολύσια, και τα πράγματα θα είναι πολύ πολύ σκληρά σε σχέση με το πού πάνε τα χρήματα, που τα λίγα που έχουν. Κύριε Σιλακάκη, μόλις θίξατε τώρα ένα θέμα το οποίο φαντάζομαι ότι θα έρθει σε λίγο καιρό στη συζήτηση και σίγουρα θα έρθει όταν θα έχουν τελειώσει με το καλό και οι γερμανικές εκλογές. Εγώ πάντοτε ήλπιζα ότι θα γίνουν νωρίτερα. Δεν θα γίνουν τελικώς, θα γίνουν στην ώρα τους. Άρα μέχρι το Σεπτέμβριο θα πηγαίνουμε λίγο πολύ, θα δούμε βέβαια, έτσι. Όμως μετά θα τεθεί το ζήτημα, το είπατε μόλις, ότι εάν έρθει ένα βάρος σαν και αυτό, δηλαδή της αποπληρωμής του χρέους, ενός μέρους του χρέους, ο ελληνικός προϋπολογισμός, πάνω που ελπίζουμε να θα έχει ισορροπήσει, θα χρειαστεί και πάλι να επιβαρυνθεί με κάτι το οποίο πολύ δύσκολα θα το βρει, διότι θα έχει εξαντλήσει τα πάντα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Άρα το θέμα της μιας νέας περικοπής ή διευθέτησης του χρέους είναι πραγματικό, δεν το βάζει μόνο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μπαίνει εκ των πραγμάτων. Είναι πραγματικό και δυστυχώς δεν το συζητήσαμε στην προηγούμενη φάση με τρόπο αποτελεσματικό, ακριβώς διότι δεν μας είχαν εμπιστοσύνη λόγω όλων αυτών των, αν θέλετε, των μεταστροφών. Τελευταίως τις μεταστροφές και ο κύριος Τσίπρας προσετέθη. Το πρόβλημα είναι ότι όταν θα φτάσουμε εκεί, αν η Ελλάδα δεν βρίσκεται σε κρίση, δεν θα υπάρχει, εννοώ σε κρίση να μην κάνει πληρωμές, ναι, δεν θα υπάρχει ισχυρό κίνητρο στους Γερμανούς και άλλους να πάνε και να πούνε ότι σας μειώνουμε κατά 30 ή 40% το χρέος που είναι απαραίτητο για να γίνει βιώσιμο. Και θα πάμε σε μία μικροπερικοπή, κάτι που θα γίνει στα επιτόκια κτλ. Και αυτό κινδυνεύει να παγιδεύσει τη χώρα για μια δεκαετία σε μία κατάσταση ύφεσης, όχι πρόσθετης ύφεσης, αλλά στασιμότητας, διότι ξέρετε, όταν θα φτάσουμε στο 1,5 εκατομμύριο ανέργους, γιατί εκεί πηγαίνουμε, μετά αναγκαστικά θα υπάρξει κάποιο είδους μικρή
ανάκαμψη. Αλλά αυτό δεν θα βγάλει. Και δεν θα είναι και επαρκές για να προωθήσει τέτοια ανεργία. Ναι. Τέτοια ανεργία χρειάζεται κάτι πολύ πιο δραστικό. Γι' αυτό πιστεύω ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις, μείωση των φόρων, πραγματική αλλαγή στο κράτος. Μείωση των φόρων, δραστική, πραγματική αλλαγή στο κράτος και μια άλλη κουλτούρα συνεννόησης. Αυτό είναι που κυρίως μας λείπει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα εκεί στις Βρυξέλλες. Να είστε καλά. Ο κύριος Θοδωρής Κυλακάκης, ευρωβουλευτής με την ομάδα των Φιλελευθέρων.